Εδώ θέλουμε να καταλάβουμε καταρχήν γιατί η νέα Πρετανική Αρχή, το νέο Πρετανικό Συμβούλιο, ναι, ενεργοποιείται ακαρία. Τι είναι αυτό δηλαδή που για σας... Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς ότι ο κύριος Ρίχτερ τώρα τελευταία έχει βγει επανειλημμένος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει κάνει εκπομπές στις τηλεοράσεις, βγαίνει στις εφημερίδες, δίνει συνεντεύξεις. Αυτές οι συνεντεύξεις δεν έχουν δώσει σε κανέναν την εντύπωση ότι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ακαδημαϊκό στέλεχος μιας κάποιας πανεπιστημιακής κοινωνίας, είτε της Γερμανίας είτε της Ελλάδας, που όπως ξέρετε του έχει απονεμηθεί και ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα, συνεπώς μπορεί να θεωρείται και μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου μας. Ξέρετε, επίτιμους διδάκτορες κάνουμε ανθρώπους με μια μεγάλη εμβέλεια επιστημονική ή ανθρώπους με μια μεγάλη εμβέλεια προσωπικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε πολιτική θέλετε είτε θρησκευτική. Έχουμε κάνει και τον Πατριάρχη επίτιμο διδάκτορα. Ποτέ δεν μας έδωσε σε εμάς ως Πρετανική Αρχή, ποτέ δεν είχαμε την εντύπωση ότι ο κύριος Ρίχτερ καταρχήν εμπίπτει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ήθελε για τους δικούς του λόγους να τους απονείμει. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πούμε σε κάποιον να πει εκείνη, να πει ό,τι θέλει, να τον λογοκρίνουμε ή να τον εμποδίσουμε. Ας λένε ό,τι θέλουν. Εκείνοι όμως που δεν μπορούν να λένε είναι να λένε ό,τι θέλουν με το καπέλο του διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ρίχτερ στην Καθημερινή. Ναι, ναι. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, όπως είπατε εξαιρετικά σωστά. Ξεχύλισε το ποτήρι και από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο πρέπει να πάρει θέση. Και πρέπει να πάρει θέση ευθεία, ορθή και συγκεκριμένη και σαφή. Όχι οι μήμετρα και οι πενιγμούς. Άρα εσείς ουσιαστικά ζητάτε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης να επανεξετάσει τη στάση του συνολικά. Βεβαίως. Ζητάμε να επανεξετάσει τη στάση του, να επανεξετάσει τον τίτλο που χορήγησε, τα ζητάμε όλα. Και νομίζω ότι το τμήμα έχει βάλει στην επόμενη γενική του συνέλευση, έχει βάλει θέμα τη συζήτηση για αυτό ακριβώς το διδακτορικό του κυρίου Ρίχτερ. Πρέπει να σας πω. Ναι, κύριε Πρετανίδη. Κοιτάξτε, την είδατε τη συνέντευξη. Βεβαίως, αλίμονο. Είναι εξαιρετικά προσβλητική. Εξαιρετικά. Ναι. Και είναι, να σας πω κάτι, ένα πανεπιστήμιο. Καλώς ή κακώς τον τίμησε. Έχουμε διαφωνίες, έχουμε αντιρρήσεις. Το πανεπιστήμιο είναι ένας ανοιχτός χώρος ανταλλαγής ιδεών. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Στο τέλος ενδεχομένως να επικρατούν και οι πιο ψύχρεμες απόψεις, οι πιο ισορροπημένες. Αλλά δεν μπορείς να λες ελάτε πάρτε μου τον τίτλο και θα μου κάνετε μεγάλη χαρά. Ναι, θα είμαι σαν Τόμας Μάν, όπως το κάνανε οι Ναζί. Σας πέταξε σπόντα δηλαδή. Ακριβώς. Το είπε και ο Μολόν Λαβέ, Μολόν Λαβέ, αλλά ήταν άλλη συγκυρία ιστορική. Για ακούστε τώρα εδώ όμως, κύριε Πρετανή, μετά την χθεσινή σας ανακοίνωση, η οποία έχει προκαλέσει μια ικανοποίηση, πρέπει να πω, και σε κόσμο που εκπροσωπεί σωματεία πληγέντων κατά την ναζιστική κατοχή, γεμάτα από αυτά η Κρήτη. Εδώ όμως μου έρχεται μία ανακοίνωση από το Ρέθινο και θέλω να το προσέξετε, θέλω τα φώτα σας εδώ, η οποία αφού εκφράζει την ευαρέσκεια για την στάση που παίρνουν οι νέες Πρετανικές Αρχές, λέει, χωρίς να θεωρούμε αυτή τη στάση του Πρετανικού Συμβουλίου ως υπεκφυγή, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρότι επικαλείται την αυτοτέλεια του τμήματος, σύμφωνα με την του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, μάλιστα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους ομότιμους καθηγητές. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ίδιου κανονισμού, ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα αφαιρείται ύστερα από απόφαση τη συγκλήτου που λαμβάνει με πλειοψηφία των 2 τρίτων των μελών της. Καλούμε λοιπόν τις νέες Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης να αναλάβουν το ιστορικό χρέος, να εισαγάγουν άμεσα στη σύγκλητο του Ιδρύματος προσλήψη απόφασης για το ζήτημα της αφαίρεσης του ακαδημαϊκού τίτλου. Σας λέει δηλαδή να ενεργοποιήσετε ένα κοιτάξτε, άλλο άρθρο. Κοιτάξτε, εάν είχε τη δυνατότητα η Πρετανική Αρχή ως Πρετανική Αρχή, συμπεριλαμβανομένου της ομάδας των αντιπριτάνεων, δεν έχει δικαίωμα να κάνει παρεμβάσεις στα εσωτερικά των τμήματων.
Τώρα, εμείς θέλουμε να τηρήσουμε και μια ακαδημαϊκή διοντολογία η οποία ενδεχομένως να μην περιγράφεται στους νόμους και στα άρθρα. Mm-hmm. Και θέλουμε να δούμε την ουσία. Γυρίζουμε λοιπόν στο τμήμα από το οποίο προήλθε. Σας διαβεβαιώνω ότι προσωπικώς θα πάω να μιλήσω κι εγώ, αν το επιθυμούν, στην Γενική Συνέλευση του τμήματος. Αν το θέλουν, mm-hmm. θα πάω κι εγώ, ενδεχομένως να έρθουν και οι συνάδελφοι αντιπριτάνης, να κάνουμε μια αντεπροφούντης συζήτηση επί της ουσίας και να πάρουμε τις αποφάσεις. Εάν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης επιμένει, γυρίζω πάλι, δεν φεύγω από το διαδικαστικό. Θα ήταν εύκολο για μένα, αν θέλετε, να γνωρίσω και τις συνέπειες και να βγάλω μια εντολή αύριο ότι απόφαση Πριτανίας αναστέλλεται η δραστηριότητα ή έρεται. Όχι, δεν σας λέει αυτό. Σας λέει να εισηγηθούν οι Πριτανικές αρχές στη σύγκλιτο το θέμα. Αλλά εσείς λέτε, θέλω να το πάω από εκεί που ξεκίνησε. Ακριβώς. Δεν θέλω ούτε παρεμβάσεις στη σύγκλιτο, ούτε θέλω να δούμε το θέμα επί της ουσίας, να συμφωνήσουμε όλοι και ομόφωνα να πούμε, και αν κάποιος πρέπει να βγει να πει συγγνώμη, ας βγει να πει συγγνώμη, έσφαλα. Δεν ήταν ο κύριος Ρίχτερ αυτό που περιμέναμε. Ας βγει, έχω πει άπειρες φορές συγγνώμη στη ζωή μου. Κύριε Πρίτανη, με δεδομένες τις θέσεις σας πριν γίνετε Πρίτανης, θεωρείτε ότι αυτή η ατυχής έμπνευση ήταν προϊόν μιας αβασάνιστης κατάστασης τελικά? Ότι υπήρχαν πολλά σημεία, ότι θα το έλεγα επιπολαιότητας, αλλά υπήρχαν πολλά σημεία τα οποία δεν ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υπήρξαν. Ωστόσο, δεν θέλω να ασχοληθώ με το τι έγινε στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι είμαστε συνεπείς με τις θέσεις μας. Εμείς ποτέ δεν είχαμε κρύψει ότι έχουμε αντιρρήσεις με αυτή την ιστορία. Είμαστε προσεκτικοί, παρακολουθούμε τα γεγονότα και όπως βλέπετε στην πρώτη συνέντευξη του κύριου Ρίχτερ, η οποία έγινε στο Sky ένα βράδυ, μάλιστα έγινε και αρκετά αργά, εκεί είδατε ότι δεν αντιδράσαμε ακόμα. Περιμέναμε να δούμε. Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο χειρισμό του θέματος. Ξέρετε, είναι επώδυνη η ακαδημαϊκή διαδικασία η αφαίρεση ενός τίτλου. Για ένα ακαδημαϊκό χώρο είναι επώδυνη η ακαδημαϊκή αυτή διαδικασία. Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Ωστόσο, όταν κάποιος αναγκαστεί, θα το κάνει. Δυστυχώς, ο κύριος Ρίχτερ μας σωθεί προς τα εκεί ολοταχώς. Και όχι μόνο εμάς. Οθεί όλους εκείνους οι οποίοι είχαν αντιρρήσεις ακόμα και με την πρόσφατη δικαστική του δίωξη. Mm-hmm. Ναι, άλλο πεδίο αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Άλλο πεδίο. Ωστόσο, οθεί υπήρξε κόσμος, αν θέλετε μεταξύ αυτών και εγώ, οι οποίοι λέγανε τι τις θέλετε τώρα τις ποινικοποιήσεις μιας ακαδημαϊκής διαδικασίας. Βέβαια, εκεί προτάσετε το άλλο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφήστε τις ποινικοποιήσεις των ακαδημαϊκών διαδικασιών κατά μέρος. Η δικαιοσύνη όμως είναι αυτή που είναι. Έγινε η διαδικασία, βγήκε το αποτέλεσμα, είναι σεβαστό και η διαδικασία είναι σεβαστή. Εντάξει, τελειώσαμε, κλείσαμε εκείνο το χώρο. Όμως δεν σταματάμε. Δεν μπορεί ο κύριος Ρίχτερ να έχει το καπέλο του επίτιμου διδάκτορα και να βγαίνει και να λέει ότι οι Έλληνες τα έφαγαν αυτά που τους δώσαμε και συνεπώς δεν δικαιούνται να πάρουν άλλα. Δεν μπορεί να το λέει αυτό. Δεν μπορεί να λέει, να σας πω ένα που φαίνεται ευτελές, αλλά είναι ένα επιπόλαιο αιθιολόγημα. Δεν μπορεί να λέει ότι καλό μου έκανε η δίκη διότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις των βιβλίων μου. Έτσι λέει η συνέντευξη. Εγώ με συγχωρείτε, αλλά δεν το θεωρώ σοβαρό αυτό. Κύριε Πρίτανη, έχω μια δύσκολη ερώτηση για το τέλος και θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και επαφές σήμερα. Δεν υπάρχει όμως ένα θέμα για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στον τρόπο που λειτουργεί? Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας σήμερα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτός ο άνθρωπος φέρει τον τίτλο που αποφάσισε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και λέει ότι λέει για τους Έλληνες, για τους κριτικούς δεν το συζητώ, ότι χρωστάμε, δεν μας χρωστάνε οι Γερμανοί, χρωστάμε, εμείς χρωστάμε κτλ. Κοιτάξτε, πάει ο κύριος Ρίχτερ στην Ελληνική Βουλή και λέει το πρόβλημα των Ελλήνων είναι ότι χειρίζονται τα θέματα παραϊκά και ρουσφετολογικά. Δεν λέω ότι είμαστε ο πιο άγιος λαός. Πράγματι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορείς όμως να πηγαίνεις να λες αυτά και ταυτόχρονα ένα πανεπιστήμιο να έρχεται να σε τιμά. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε έρθει σε μια τρομακτική αντιπαράθεση των χειρισμών. Μετά βγαίνει και μιλάει επί παντός του επιστητού. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Τόσο πολύ που έχω αρχίσει και έχω ορισμένες επιφυλάξεις για το ρόλο.
Α, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Πριντάνη. Αλλά, ναι, ναι. Αλλά όπως είπατε για το τμήμα, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό τμήμα. Έχει στελέχη εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, μόρφωσης, με πολύ καλά βιογραφικά που τιμούν το χώρο. Έγινε μια αυλεψία, αν θέλετε, μια αστοχία. Ελπίζω ότι είναι τόσο συνετό τμήμα που την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε καλά αποτελέσματα και να δείτε ότι θα βεβαιωθούμε και ότι θα έχουμε μια... Α, την επόμενη τέλος. Τετάρτη είναι η Γενική Συνέλευση. Είναι η Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Και θα έχουμε ένα αίσιο τέλος, σε αυτή την ακαδημαϊκή περιπέτεια στην οποία μπήκε το Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε, όπως ξέρετε, τελειώσανε και άλλα προβλήματα που βασανίζουν το Πανεπιστήμιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θα ελπίζουμε να προχωρήσουμε με ειρήνη και αγάπη στο επικοδομητικό έργο που έχουμε, που είναι ήδη μεγάλο, δεν χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς αυτά τα μικροπράγματα δημιουργούν μια καθημερινή τριβή που και μας απασχολούν, αλλά και θέλουμε να δώσουμε μια υγιή λύση.